πρέπει να είμαι και γενικότερη στις ημέρες, ξέρετε. Με όλους τους υποκλήτους που είναι εδώ. Γιατί με ακούτε πολλές φορές και το παρεξηγείτε κάτι. Ότι λέω καλή επιτυχία στον ένα, καλή επιτυχία στον άλλο. Δεν το λέω σε προσωπικό επίπεδο, έτσι. Το λέω και σε θεσμικό επίπεδο. Ότι πρέπει στους όπους να ευχόμαστε καλή επιτυχία στον αγώνα που δίνουν, ανεξαρτήτως αν τους υποστηρίζεις, δεν τους υποστηρίζεις, αν τους συμπαθείς ή δεν τους συμπαθείς. Λοιπόν, θα το ξεκαθαρίσω μια και άλλη. Αυτό να μην υπάρχουν και άλλες επιπλέον παρεξηγήσεις. Γιατί όλα μου αυτά δεν έχετε ακόμα. Θέλω να πάμε τώρα στην κυρία Ελίζα Ζολότα, η οποία είναι συγγραφέας, είναι τρικαλινή, η οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Τρίκαλα, αργότερα έφυγε για τη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί σπούδασε, έχει ένα πλούσιο συγγραφικό έργο και παρουσίασε το νέο της βιβλίο. Θα την καλησπέρισω ευθύς αμέσως. Είμαστε έτοιμοι να τη δούμε. Καλησπέρα σας, κυρία Ζολότα. Γεια σας, κύριε Μαραή. Τι κάνετε? Του έρωτα και του πολέμου. Βεβαίως. Ναι. Και είμαστε δύο πολύ αντιφατικές λέξεις, ο έρωτας και ο πόλεμος. Αλλά νομίζω ότι ζούμε εποχές και έρωτα και πολέμου. Ναι, είναι πάρα πολύ επίκαιρο το βιβλίο. Mm-hmm. Για πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό και μετά θα πούμε και για τα υπόλοιπα όλα. Αποτελείται από 4 αφηγήματα. Ναι. Τα 2 είναι παλαιότερα και τα άλλα 2 τα πρώτα. Δηλαδή. Είναι μονόπρακτα και ποίηματα? Έχω και 2 μονόπρακτα και ποίηματα ενδιάμεσα. Mm-hmm. Αλλά βασικά είναι τα 4 αφηγήματα. 4 αφηγήματα λοιπόν. Ναι. Και ενδιάμεσα το δένεται με ποίηματα και μονόπρακτα. Γιατί είμαι και λίγο ποιήτρια. Όχι λίγο. Έχετε εκδώσει ποιητικές συλλογές, έτσι? Έχω. Έτσι, συνύπαρξη, 3 συλλογές βλέπω. Που είναι και πολύ, και πήγαινε και πολύ καλά και είναι και πολύ σημαντικές για το έργο αυτό. Και βεβαίως έχετε μια πλούσια πορεία στην πεζογραφία. Είχαμε συναντηθεί, κύριε Μαρέντη, στην παρουσίαση ενός CD με δικά μου τραγούδια. Δηλαδή, οι στίχοι ήταν δικοί μου. Περιπλάνησες. Τη Λάρισα. Α, βεβαίως. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Σωστό. Λοιπόν, και βεβαίως πλούσιο συγγραφικό έργο με το Όστρακο, την Γλώρια, ο Θήτης της Αφροδίτης. Έτσι. 8 συνολικά. Οι αρχαίες πύρες. Οπότε με αυτό το καινούριο, το έργο για το πολέμιο, έχουμε 8 συνολικά βιβλία. Ναι. Πλούσιο συγγραφικό έργο. Για πείτε μας λοιπόν. Στον Δόνη, όπως σας είπα, είναι 4 τα αφηγήματα. Τι πραγματεύονται? Ναι. Ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος. Mm-hmm. Το ένα που είναι και ομότιτλο, του έρωτα και του πολέμου, το αφήγημα αυτό. Είναι μια ιστορία αγάπης και πολέμου, μιας παρέας ατόμων διαφορετικής εθνικότητας και θρησκείας, με αφορμή τα γεγονότα στη Γάζα. Και γράφηκε ακριβώς τότε, ας πούμε. Είναι ένα χτύπημα, πιστεύω, στη μυσαλλοδοξία και στον παραλογισμό του πολέμου. Mm-hmm. Ναι. Το πιο μακροσκελές, ας πούμε, που σχεδόν είναι σαν μυθιστόρημα, το απομονωμένο νησί, ένα ζωντανό απολίθωμα, αφορά 2 αδέλφια ανθρωπολόγων που ανακαλύπτουν ένα νησί στο αρχιπέλαγο του Ειρηνικού. Εκεί οι κάτοικοι ζουν στην εποχή του Χαλκού και της Μητριαρχίας ακόμη. Ναι. Μετά από πολλές περιπέτειες, τέλος πάντων, κατορθώνουν να προστατεύσουν την αθωότητα των Ιθαγενών και να διαφυλάξουν το κοινωνικό του σύστημα, που είναι αρκετά δίκαιο. Mm-hmm. Σε σύγκριση με τα δικά μας εδώ. Μάλιστα. Ναι. Τα άλλα τα 2 είναι ερωτικού και κοινωνικού περιεχομένου, θα έλεγα. Και τα 2 μονόπρακτα που αφορούν στο αδιέξοδο ή τη διέξοδο στις ανθρώπινες και σχέσεις των 2 φύλων. Για πείτε μου λίγο για εσάς κάποια πράγματα. Καθώς ξέρω ότι έχετε γεννήσει στα Τρίκαλα, αλλά αγαπάτε πολύ την πόλη αυτή. Νομίζω ότι αυτά που έχετε ζήσει στα Τρίκαλα δεν τα αλλάζετε με οτιδήποτε και φαντάζομαι ότι θέλετε να συνεχίσετε από εκεί τη δραστηριότητά σας, έτσι? Ένας συγγραφέας άλλωστε... Έχω ζήσει πολύ και στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, σπούδασα. Έχω 2 πτυχία φυσικής και βιολογίας και κατόπιν... Παρότι τα πτυχία σας είναι πάντως στην θετική κατεύθυνση, εσείς είστε συγγραφέας, δηλαδή αυτό το κοιτούσα πριν την εκπομπή στο πρωί στο βιογραφικό σας και λέω, μα αυτή η γυναίκα θα πρέπει να ξέρει πλέον τα πάντα, κατέχει και τα 2 και το θεωρητικό. Κανείς δεν ξέρει τα πάντα. Εντάξει, ναι, το λέω με την έννοια ότι και το στα θετικά είστε καλή και στα θεωρητικά. Από παλιά, από το γυμνάσιο ακόμη, ας πούμε, έγραφα και ποίηματα πιο πολύ. Οπότε μου λέγανε γιατί δεν δίνω φιλολογία, ας πούμε. Ναι. Αλλά εμένα μου αρέσαν και οι κρατικές επιστήμες. Δεν μου λέτε, τα γράφετε, τα βιβλία σας, τα έχετε βγάλει για να κερδίσετε κάτι ή τα έχετε βγάλει? Όχι, βέβαια. Μπράβο, να το πούμε αυτό, γιατί οι συγγραφείς πλέον
Να το ξέρει ο κόσμος. Εκφράζουμε, κύριε Μαρέδη. Έτσι. Εκφράζουμε. Ειδικά με την ποιήση εκφράζουμε, αλλά και με τα πεζά. Είναι η εποχή αυτή που μπορεί να σας εμπνεύσει για να γράψετε. Μερικές φορές ναι. Και τα κακώς κείμενα με εμπνέουν. Και τα κακώς κείμενα αυτό, καλό, έτσι. Δηλαδή. Τι ακριβώς συναισθήματα σας γεννούν αυτές οι εποχές που είναι δύσκολες αυτές που διανύουμε? Φυσικά. Πολιτική, θυμό. Ναι. Πάντα δηλαδή. Ναι. Θα τα δούμε αυτά αποτυπωμένα σε κάποιο βιβλίο στη συνέχεια. Δηλαδή γράφετε, έχετε στο μυαλό σας πράγματα ή γράφετε τώρα? Έχω και άλλα και στο μυαλό μου έχω, αλλά αρκεί να είναι η κατάλληλη στιγμή και έμπνευση. Είμαι βέβαιος ότι θα έρθει η κατάλληλη στιγμή και ότι θα μας τα παρουσιάσετε αυτά και πολύ σύντομα. Λοιπόν, να πούμε ότι κυκλοφορεί το νέο σας βιβλίο, το Έρωτα και το Πολέμου. Το έχετε και να μας το δείξετε? Ναι, αυτό εδώ είναι. Εκεί, ωραία. Είναι το εξώφυλλο, το Έρωτα και το Πολέμου, για να το βλέπει και ο κόσμος να το αναζητά. Έτσι, από τις εκδόσεις Δοδόνη. Ναι, η Δοδόνη σε όλες τις άλλες πόλεις, ας πούμε, το διαθέτει. Εγώ έχω δώσει σε κάποια βιβλιοπολία στα Τρίκαλα. Πολύ ωραία. Ναι. Και βεβαίως μπορούμε να το βρούμε. Και το παρουσίασα προχτές το Σάββατο το βράδυ στο Δημαρχείο Τρικάλα. Βεβαίως. Μια πολύ ωραία τελετή, ναι, την οποία θα την. Κύριος Χρήστος Σταμόπουλος, δικηγόρος, το παρουσίασε. Οι ανεψέρες μου επίσης, η Σάντι και η Τζορτζίνα Ζολότα, απήγγειλαν και. Η Σάντι και η Τζορτζίνα. Σάντι και Τζορτζίνα. Η Σάντι είναι μέλουσα, έχει πάρα πολύ ωραία φωνή. Ναι. Ερμηνεύτρια. Ορίστε. Μέλουσα ερμηνεύτρια, λέω. Ερμηνεύτρια, ναι. Και μάλιστα έχει τραγουδήσει και δικά μου τραγούδια. Και του Χρήστου Γιαννόπουλου. Είστε μια καλλιτεχνική οικογένεια γενικότερα. Βεβαίως. Και η Τζορτζίνα τώρα μόλις τελείωσε τη νομική. Τέλεια. Ναι. Πολύ όμορφο. Άρα μια ευτυχισμένη οικογένεια με πάρα πολύ πλούσια δράση. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Ζολότα. Σας περιμένουμε και στη Λάρισα και στο Βόλο και στην Καρδίτσα, σε όλες τις πόλεις να παρουσιάσουμε το βιβλίο, βεβαίως, γιατί πραγματικά είναι πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάμε τώρα να δούμε μια υπέροχη.